Αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με επικεφαλή τον βοηθό Υπουργό Εξωτερικών για Υποθέσει Εγγύη Ανατολή, Ethan Goldrich, συναντήθηκε με τον φερχάτα Αμπντί Σαχίν με την κωδική ονομασία Μασλούμα, ο οποίο είναι ένα από του επικεφαλεί τη κουρδική οργάνωση YPG στη Συρία. Η συνάντηση αναφέρθηκε στον τουρκικό τύπο προκαλώντα μεγάλη οργή για την νομιμοποίηση που δίνουν οι ΗΠΑ στου Κούρδου στη Συρία, ενώ υπάρχουν σενάρια για αλλαγή του καθεστώτο στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίε, έρχεται κράτο του Κουρδιστάν ω σχέδιο ζώνη ασφαλεία των ΗΠΑ για τα πετρέλαια στη Μέση Ανατολή, καθώ η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει εδώ και χρόνια καμία απογραφή κατοίκων στην τουρκική επικράτεια. Αυτό ακριβώ έχει επιβεβαίωσει Αμερικανικό Ινστιτούτο που δείχνει ότι όλα τα βήματα πλέον οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη διάσπαση του σημερινού τουρκικού κράτους και την ανακήρυξη κουρδικού, όσο και αν αυτό φαντάζει σε πολλού απίθανο ή ουτοπικό. Σύμφωνα με το κέντρο τύπου των κουρδικών δυνάμεων λαϊκή άμυνα, πέντε στρατιώτε των τουρκικών δυνάμεων σκοτώθηκαν τη Δευτέρα σε πολεμικέ επιθέσει στο βόρειο Ιράκ. Ο τουρκικό στρατό χρησιμοποίησε δύο φορέ χημικά όπλα εναντίον θέσεων των ανταρτών, ενώ πραγματοποίησε τέσσερι αεροπορικέ επιδρομέ και δεκάδε επιθέσει με οβίδε και άρματα μάχη. Το HPG έδωσε τι ακόλουθε λεπτομέρειε σχετικά με τι αντάρτικε ενέργειε και τι τουρκικέ επιθέσει στι 7 Νοεμβρίου. Στην περιοχή Σίντα, στην περιοχή Ζαπ, οι τουρκικέ δυνάμει εισβολή χτυπήθηκαν από αντάρτε μα με βαρέα όπλα τέσσερι φορέ κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Σε μία από τις ενέργειες χρησιμοποιήθηκαν και ελαφριά όπλα και σκοτώθηκαν τρεις Τούρκοι στρατιώτες. Σε άλλη περιοχή μια κινητή ομάδα ανταρτών μας χτύπησε μια τουρκική δημιουργία και σκότωσε έναν Τούρκο στρατιώτη. Στην περιοχή Σέμκο ένας Τούρκος στρατιώτης σκοτώθηκε από έναν ελεύθερο σκουπευτή των δυνάμεών μας κατά στην περιοχη σεμκο ενας τουρκό στρατιωτης σκοτωθηκε απο εναν αναφορά του HPG. Τονίζουμε ότι το κουρδικό ζήτημα στοιχειώνει τον Ερτογάν, ο οποίο διαβλέπει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο κίνδυνο δημιουργία de facto κουρδικού ή μη ανεξάρτητου μορφώματο στη Συρία, το οποίο εδαφικά θα αποτελεί συνέχεια του Ιρακινού Κουρδιστάν. Αυτό του δημιουργεί έντονη ανασφάλεια, αφού στι νοτιοανατολικέ επαρχίε τη Τουρκία, που γεωγραφικά συνορεύουν με τι κουρδικέ περιοχέ τη Συρία και του Βόρειου Ιράκ, ζει η συντριπτική πλειοψηφία των Κούρδων τη Τουρκία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.